Πώς είναι δυνατόν να λέει στον εκπρόσωπο των εργαζομένων, στον πρόεδρο των εργαζομένων, σιγά μη σου πω τι θα κάνουμε τον οργανισμό. Από εκεί και πέρα λοιπόν τι μπορεί να καταλάβει ο καθένας, ότι θέλει να καθαρίσει τον οργανισμό. Τον έχει φτάσει το χείλο στο κρεμό, δεν έχει λεφτά και προ τη στιγμή βαδίζει για τη στάση πληρωμών. Τι σημαίνει στάση πληρωμών? Πτώχευση του οργανισμού και καθάρισμα από πλευράς νόμων. Αν λοιπόν αυτός είναι ο στόχος, θα βρει τους εργαζόμενους και τους λαού του Νομού Θεσσαλονίκης απέναντί του.